Λοιπόν, θα πάμε ξανά στη Σκιάθο. Θα πάμε ξανά στη Σκιάθο, που εκεί οι φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στην μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Έλα, Μαρία μου, σε ακούμε. Πριν από λίγο, Κατερίνα μου, έφτασε η σωρός εδώ στην εκκλησία. Να σας πω ότι με το που σταμάτησε η νεκροφόρα, ο Γιώργος άνοιξε την πόρτα και για λίγα δευτερόλεπτα στάθηκε όρθιος, αμίλητος μπροστά από το φέρετρο της μητέρας του. Στη συνέχεια ήταν εκείνος ο οποίος σήκωσε τη μητέρα του μαζί με τον αδελφό του για να τη βάλουν μέσα στην εκκλησία. Αυτή την ώρα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Είναι ο Γιώργος, όλοι οι συγγενείς, σιγά σιγά έρχονται και φίλοι για να προσκυνήσουν, για να πούν το τελευταίο αντίο στην ουρανία Σουλτάνη. Είναι βουβός ο πόνος, είναι όλοι αμίλητοι, σαν να μην έχουν συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι αυτό που μας λένε οι οικοί τους. Ο Γιώργος δεν σταμάτησε λεπτό να σκουπίζει τα δάκρυά του και μάλιστα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή όταν έφτασε το φέρετρο εδώ, Κατερίνα. Στάθηκε ακριβώς πάνω από το φέρετρο, αμίλητος για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στη μητέρα του. Δεν είπε τίποτε και στη συνέχεια ήταν εκείνος ο οποίος τη σήκωσε μαζί με τον αδελφό του για να τη βάλουν μέσα στην εκκλησία, Κατέρνα. Είναι πραγματικά τραγική αυτή η εικόνα. Δηλαδή... Σε βλέπω, ο Γρηγόρης δεν μπορεί να, μου λέει δεν μπορώ να το διαχειριστώ, γιατί όταν έχεις βιώσει αυτές τις στιγμές, είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Τώρα τι να λέμε. Εγώ το βίωσα, σας λέω, με τον παππού μου και φαντάσου τώρα με τους γονείς σου και με... Να ξέρεις, σε τόσο νεαρή ηλικία που ο Γιώργος αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερά του, παντρεύτηκε, πιθανό μελλοντικά να αποκτήσει και παιδάκια, να μην έχει τη μαμά του δίπλα του, το θέλει πρότυπό και ο ίδιος του. Να σηκώσει το φέτρο. Ξέρετε, ναι. Αυτό είναι επιθυμία πολλών. Δηλαδή και εγώ θα το. Δηλαδή το θες για τους συγγενείς σου, είναι τιμητικό. Είναι... Θέλει να νιώσει μέχρι να συνοδεύσει και η μαμά του στην τελευταία κατοικία ότι τα έχει κάνει όλα. Γιατί η ζωή δυστυχώς συνεχίζεται από την επόμενη μέρα. Δεν ξεχνάμε, θα κλάψει, θα ξεσπάσει, θα είναι δίπλα στη μαμά του, θα είναι δίπλα στις 40 μέρες που λέμε, στο χρόνο και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς ο Γιώργος καλείται από τη, μετά από λίγες μέρες να επανέλθει και στα γυρίσματά του, στις υποχρεώσεις πολύ του, σημαντικό, να είναι δίπλα στη σύντροφό του, γιατί και η Δήμητρα αυτή τη στιγμή έχει παντρευτεί, είναι νεαρό κορίτσι, όπως τον στηρίζει και ο Γιώργος, και ο Γιώργος πρέπει να είναι δίπλα της. Έχει όμως ανθρώπους δίπλα του, παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και απλό κόσμο που τον αγαπάει. Ακριβώς. Η Δήμητρα είναι ένα κορίτσι που ήξερε πάρα πολύ την κατάσταση και ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήταν βράχος δίπλα στον Γιώργο Αγγελόπουλο. Όπως και ο αδελφός του, μοιράζεται τον πόνο. Έτσι. Η συντριβή μοιράζεται με τον αδελφό του. Ο κουμπάρος του είναι εκεί, οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του. Ο Γιώργος είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στη Σκιάθο. Μετά το Survivor, ο Γιώργος ήταν μία από τις αφορμές που η Σκιάθος πήρε μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Ήταν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές παιδί. Που έβγαζε φωτογραφίες με χιλιάδες άτομα, τον έβλεπα στις παραλίες με τα θαλάσσια σπορτ και την επιχείρηση που είχε. Και αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε, που ο ίδιος θέλησε, απέτησε να σηκώσει το φέρετρο της μαμάς του, ώστε να γίνει όλη αυτή η μακάβρια διαδικασία μέχρι την τελευταία κατοικία, νομίζω είναι το λιγότερο και για τον Γιώργο, γιατί θέλει να νιώθει μέσα του ότι έκανε τα πάντα για τη μαμά του. Σε αυτό το Γολγοθά που πέρασε, που ο Γιώργος γνώριζε πολύ καλά τι περνάει η μαμά του και γνώριζε και την αντίστροφη μέτρηση που είχε έρθει με αυτή την κολοαρρώστια που λέγεται καρκίνος. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.